Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Γιώργου Ευγενίδη, τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες της εστίασης και της ψυχαγωγίας για τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να ξεκινήσουμε, Εύα, για τα μέτρα τα οποία τίθενται σε ισχύ από τις 16 του μήνα. Το πρώτο είναι αυτά τα νέα σήματα τα οποία θα πρέπει να κατεβάσουν οι επιχειρηματίες. Είναι τρία τα σήματα. Είναι ο χώρος COVID-free, ο μεικτός χώρος σε περίπτωση που αυτό ισχύει και βεβαίως το προαιρετικό σήμα για το πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό. Αυτά μπορούν ήδη από σήμερα να τα κατεβάσουν οι επιχειρηματίες από το gov.gr. Το δεύτερο, πώς θα λειτουργήσουν κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ημιμόνιμες κατασκευές με πέργολες ή τζαμαρίες ή βρίσκονται σε στοά. Η απάντηση που παίρνουμε από αρμόδιους παράγοντες, Εύα, είναι ότι ό,τι είναι στεγασμένος χώρος λειτουργεί με τα προβλεπόμενα για τους στεγασμένους χώρους. Mm. Άρα, ως COVID-free χώρος πρακτικά, δεν είναι ότι ανοίγουμε ένα τζάμι και το κάνουμε επί της ουσίας ημιυπαίθριο. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο είναι, τι θα γίνει, ας πούμε, στην περίπτωση που μετά την αναστολή εργασίας σε ένα γυροκομείο, εάν θα μπορεί ο εργαζόμενος να επιστρέψει ή αν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην αναστολή. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε και ακούσαμε και σήμερα από τους παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, αυτό δεν προβλέπεται. Θα προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζομένου, εφόσον εμβολιαστεί, να επιστρέψει στην εργασία. Ίσως τώρα, και με τις διατάξεις τώρα να γίνουμε και σοφότεροι που θα έρθουν στη Βουλή. Πιθανότατα, αλλά δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή πλαφόν, αν θες, στην αναστολή του χρόνου εργασίας. Θα έχει συνέπειες ο υπάλληλος μιας επιχείρησης που δεν θέλει να εμβολιαστεί? Όχι, ο νόμος δεν θα προβλέπει τέτοια απαίτηση για το προσωπικό των επιχειρήσεων. Βεβαίως, θυμίζω ότι υπάρχει και σήμα COVID-free για εμβολιασμένο προσωπικό σε επιχειρήσεις που το επιθυμούν και έχουν συνεννοηθεί με το προσωπικό για τέτοιο ζήτημα. Πώς θα πρέπει να επιδεικνύουν τα πιστοποιητικά τους οι πολίτες? Σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Άρα, το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αποτέλεσμα του τεστ σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και θα το σκανάρει ο επιχειρηματίας. Αν θα μπορούν σε υπαίθριο χώρο οι ανεμβολίαστοι πολίτες να χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς χώρους του καταστήματος. Ναι, θα πρέπει να φορούν μάσκα. Με τη χρήση μάσκας. Πρακτικά, κάθομαι έξω, αν θέλω να πάω τουαλέτα που είναι σε εσωτερικό χώρο, βάζω τη μάσκα και πηγαίνω. Και το τελευταίο ζήτημα, πώς θα ελέγχεται η ταυτοπροσωπεία για την είσοδο σε κατάστημα. Εδώ περιμένουμε να εξειδικευτεί στην κοινή υπουργική απόφαση. Ναι, γιατί υπήρχε ένα θέμα αν έχουν δικαίωμα να ζητούν ταυτότητα στους πολίτες. Ναι, πρακτικά όμως ήδη γενικώς θα υπάρχει έλεγχος ταυτοπροσωπείας. Ήδη από την εφαρμογή προκύπτει η ταυτοπροσωπεία με το πιστοποιητικό σε σχέση με το πρόσωπο. Μένει όμως να δούμε αν θα χρειαστεί και η επίδειξη ταυτότητας ή κάποιο άλλο αποδεικτικό εγγράφου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ευγενίδη.